Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πράγματι βρέθηκε σε πολύ καλή βραδιά. Εν αντιθέσει με εμάς που ενώ ξεκινήσαμε καλά, χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια. Αυτό μας δημιούργησε νευρικότητα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε όλο το παιχνίδι με σταθερή προσπάθεια και σταθερό ποσοστό στα τρίποντα. Αυτό τον βοήθησε να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σκορ. Εμείς είχαμε ένα διάστημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμασταν πολύ κακοί. Στο τρίτο δεκάλεπτο είχαμε ένα διάστημα το οποίο κάναμε κάποια πράγματα. Τελικά δεν καταφέραμε να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Και φυσικά δεν είμαστε και η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε έχουμε την ίδια, τον ίδιο χρόνο δουλειάς με τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα η οποία εδώ τα δύο, πριν τη χρονιά τώρα, υπάρχουν παιδιά τα οποία παίζουν πάρα πολύ χρόνο μαζί. Και αυτό είναι μεγάλο και σημαντικό αβαντάζ για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Και φυσικά έχει και ποιοτικούς παίκτες, αλλά εμείς νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πρόσωπό μας. Θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι που θα ξανασυναντηθούμε θα είμαστε καλύτεροι. Και θα προσπαθήσουμε περισσότερο για να ευχαριστηθεί ο κόσμος πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Γιατί νομίζω σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε μια εύκολη νίκη και συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις που ξεκίνησε από την αρχή της σεζόν και ιδιαίτερα στην Ευρωλίγκα. Και μας κέρδισε δικαία και εύκολα μπορώ να πω. Καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό και περιμένουμε με αγωνία και το επόμενο παιχνίδι. Αλλά όπως και το προηγούμενο που έπετε, το επόμενο που έπετε που είναι με τη Βόνη, που για μας είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο, όπως είπες, ήταν πολύ κακό. Μπήκαμε τελείως ασυγκέντρωτοι. Επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να μας βάλει στο ρυθμό του και αυτό δείχνουν 20 πόντους σε ημίχρονο. Εντάξει, στο τρίτο δεκάλεπτο προσπαθήσαμε λίγο να βελτιώσουμε την κατάσταση και την εικόνα μας, να ρίξουμε λίγο το σκορ. Τα καταφέραμε μέχρι ένα σημείο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, οπότε ήρθε αυτή η ήττα και αυτή η εικόνα γενικά. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έδειξε σήμερα ότι δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Είναι επίπεδου Ευρωλίγκας, υψηλού επίπεδου. Και αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το επόμενο παιχνίδι που θα έρθει για το κύπελλο, έτσι που είναι νοκάουτ παιχνίδι. Καλά, αυτά τα ξέρουμε, ναι. Χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτή την ομάδα εδώ πέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να δείξουμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, αν θέλουμε να έχουμε τύχη στο επόμενο παιχνίδι Κυριακή. Ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές που πρέπει να υπάρχουν σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι και κυρίως με το πρώτο ημίχρονο? Θα έλεγα ότι είναι και στο αμυντικό τομέα και στο επιθετικό, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα, να μην δεχόμαστε εύκολα καλάθια. Ο Άρης ερχόταν 63 πόντους μέσα στο όρο που είναι το σημερινό παιχνίδι, σημερινό 80. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Ρώτα τον προπονητή, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Στην επίθεση, κουτσά στραβά, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ταλέντο, θα βάλουμε την μπάλα στο καλάθι. Αλλά πρέπει να ξεκινάμε από την άμυνα. Τις μέρες που δεν θα βάζουμε πολλούς πόντους, πρέπει να ρίχνουμε και την επίθεση της αντιπάλου ομάδας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Εντάξει, η χρονιά είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Θα δούμε πολλά σκαμπτά ανεβάσματα. Άλλες φορές θα παίζουμε καλά επίθεση, άλλες όχι. Το ίδιο και στην άμυνα, οπότε συνεχίζουμε. Χρόνος για πολλή σκέψη δεν υπάρχει, έρχεται η Βόνη τώρα. Έτσι. Ναι. Ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό. Θέλετε εκεί να διατηρήσετε το αίτητο. Ναι. Με ποια σκέψη θα προετοιμαστείτε? Δύο μέρες υπάρχουν όμως. Έχουμε αυτοπεποίθηση, άσχετα με τη σημερινή ήττα. Κοιτάμε την νίκη για να αυξήσουμε τις ελπίδες ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Μετά το Λαύριο, μετά την Αντέρ, ήρθε και το σημερινό παιχνίδι να τριτώσει το καλό για σένα προσωπικά. Νομίζω ότι νιώθεις λίγο καλύτερα και φαίνεται αυτό, ότι αποκτάς μια αυτοπεποίθηση παραπάνω μέσα ναι, στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό. Κοίταξε, η χρονιά είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να είσαι σταθερός στην απόδοση. Θέλω να πω, εγώ δεν ξεκίνησα στην αρχή της χρονιάς πολύ καλά. Τώρα νιώθω καλύτερα. Πιο μετά μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν ξέρω, η χρονιά είναι τόσο μεγάλη που σε κάποια παιχνίδια θα παίζουν άλλοι παίχτες καλά, σε κάποια άλλα κάποιοι άλλοι. Έτσι είναι το μπάσκετ. Ο coach πάντως σου ζητάει να παίρνεις πρωτοβουλίες. Πολλές φορές σήμερα σε μάλωσε που δεν πήρες το σουτ και πήρες ναι, την πάση. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει. Μου γλύσει η μπάλα και δεν το πήρα, αλλά εντάξει. Μια χαρά.